Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Είδαμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου εχθές στην Ομόνοια. Η αλήθεια είναι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ήταν αρκετά μαζική συγκεκριμένη συγκέντρωση. Βλέπετε, φοβάστε και ή είστε σίγουρος ότι θα προκύψει μια συγκυβέρνηση την επόμενη ημέρα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας? Να σας πω. Είναι γνωστό και ευρέως διαδεδομένο ότι οι συγκυβερνήσεις, οι κυβερνητικές συμμαχίες δηλαδή, γίνονται πάντα ή σχεδόν πάντα στα πλαίσια ενός κοινού κυβερνητικού προγράμματος. Μπαίνει δηλαδή ένα κοινό κυβερνητικό πλαίσιο και πάνω σε αυτό δημιουργούνται κυβερνήσεις συμμαχιών. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι έγινε και στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα. Και αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε, τα δεδομένα που γνωρίζουμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι έχουν ένα κοινό κυβερνητικό πλαίσιο. Και είναι το μνημόνιο που υπογράψαν 220 βουλευτές στις 14 Αυγούστου. Από μόνο του βγαίνει λοιπόν, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, ότι αυτοί που υποστήριξαν το ίδιο πρόγραμμα, το κοινό πλαίσιο λοιπόν, θα το υποστηρίξουν και μετακλογικά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η διαφορά, πού έχουν διαφορές, από τη στιγμή που ήδη έχουν ψηφίσει ως νόμο του κράτους και μάλιστα ψήφισαν μαζί και τους πρώτους μνημονιακούς νόμους. Πού βρίσκονται οι διαφορές τους? Δεν έχω καταλάβει, ούτε κατάλαβα από τα debate που είδα των αρχηγών τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει η πεποίθηση ότι αυτό το μνημόνιο είναι το τρίτο, είναι και το χειρότερο. Θεωρείτε ότι υπήρχε λύση χωρίς να υπάρξει μνημόνιο, ή το μνημόνιο θα μπορούσε να έχει μέτρα τα οποία να μην είναι τόσο επώδυνα για το λαό? Το χειρότερο στο τρίτο μνημόνιο δεν είναι τόσο τα μέτρα, όσο η παντελής απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε υπογράψει με κλειστά τα μάτια ότι παραδίδουμε σε μια εταιρεία η οποία θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης όλη τη δημόσια περιουσία. Αυτό καθιστά το τρίτο μνημόνιο το πλέον επικίνδυνο, με την άποψη ότι θα εξαφανιστεί κάθε είδος οικονομικής δυνατότητας στη χώρα να ανακάμψει οικονομικά, να δημιουργήσει δηλαδή μια παραγωγική βάση. Διότι δεν μπορείς να εφαρμόσεις ένα οποιοδήποτε οικονομικό πρόγραμμα στα επόμενα χρόνια όταν θα έχεις απολέσει τους πυλώνες της οικονομίας, που είναι ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος, τον οποίο δεν έχουμε, είναι ο έλεγχος στην ενέργεια, τον οποίο δεν θα έχουμε, κοινοφελείς εταιρείες όπως είναι το νερό, το οποίο δεν θα το έχουμε, η άρδευση, πόσιμο δηλαδή είτε για ίδρυυση, συν του ότι δεν θα μπορείς να ασκήσεις μια προνοιακή και κοινωνική πολιτική, διότι οι προϋπολογισμοί σου είναι απολύτως ελεγχόμενοι από αυτούς που ζητούν τα χρήματα, από αυτούς που ζητούν λοιπόν την αποπληρωμή αυτού του επονίτης του χρέους. Η απάντηση είναι ότι αυτό το χρέος πρέπει να σταματήσει να εξυπηρετείται. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας επιγραμματικά? Τι λέτε, ώστε να επιβραβεύσει βέβαια ο Έλληνας πολίτης με την ψήφο του? Τι τους λέτε? Εμείς λέμε ότι από την επόμενη μέρα των εκλογών θα πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε αυτό το χρέος, να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα του προϋπολογισμού δημιουργώντας τράπεζες με εθνικό έλεγχο για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και όχι του εξωτερικού χρέους, να ρίξουμε δηλαδή ρευστό στην αγορά, πράγμα που τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε κατά διάνοια. Γνωρίζουν όλοι. Το ρευστό που θα βρεθεί, συγγνώμη που σας διακόπτω, πού θα βρεθεί αυτό το ρευστό? Μα έχουμε ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δεν έχουμε χρήμα, δεν έχει, η χώρα δεν έχει έσοδα. Ναι, αλλά στο παρόν, έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, ξέρουμε ότι χωλαίνει γενικότερα και παθητική είμαστε. Το σύστημα χωλαίνει επειδή υπόκειται στον έλεγχο, στον απόλυτο έλεγχο των εταίρων και των μνημονίων. Η χώρα υπήρχε, σας θυμίζω, και πολύ πριν έρθουν τα μνημόνια και πολύ πριν έρθει η Νομισματική Ένωση και πολύ πριν έρθουν όλα αυτά τα οποία την καταστρέφουν σιγά σιγά. Πάντα παράγαμε πλούτο. Το χρέος όμως δεν έρχεται από τα παλιά. Ορίστε. Το χρέος δεν έρχεται από πολύ πίσω. Όχι μόνο έρχεται από τα παλιά. Έχει αποδειχτεί και έχουν τοποθετηθεί σε αυτό και μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες και στην έκθεση για το χρέος, την οποία έγινε από μια διεθνή επιτροπή επικεφαλής, ο οποίος ήταν ο Ερίκ Τουσέν, τον οποίο κάλεσε στην ομιλία της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικαλέστηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες το βράδυ, ότι αυτό το χρέος όχι μόνο είναι επαχθές, αλλά σύμφωνα με τους στόχους έχει πληρωθεί 2 και 3 φορές ήδη.
Βεβαίως θα έχουμε πληρώσει το χρέος. Συνεχίζουμε όμως να ανακαλώνουμε ένα χρέος. Εντάξει, δεν έχουμε πληρώσει 600 δισεκατομμύρια. Κάποιους στόχους παραπάνω πάντα τους πληρώνουμε. Έχουμε πληρώσει ένα τρισεκατομμύριο. Έχουμε πληρώσει ένα τρισεκατομμύριο. Αυτά μπορούμε... είναι πολύ εύκολο να τα βρείτε. Το θέμα είναι ότι το χρέος δεν ξεκίνησε το 2009. Δεν λέω ότι τα πληρώσαμε από το 2009. Λέω ότι από τη δεκαετία του 80 μέχρι τώρα έχουμε πληρώσει 3 φορές το χρέος μας. Αυτά είναι γνωστά, έχουν γραφτεί σε βιβλία, τα ξέρουν οι πάντες. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Το χρέος αυτό είναι μη βιώσιμο, μη εξυπηρετήσιμο. Όσο και να το πληρώνουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σηκώσει η οικονομία μας κεφάλι. Θα δημιουργεί συνεχώς ύφεση, συνεχώς λιτότητα και δεν υπάρχει κανένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, είτε αυτός λέγεται δημόσιες επενδύσεις, είτε ιδιωτικός τομέας, που θα μπορέσει να συμπαρασύρει την οικονομία μας προς τα επάνω. Είναι απλό δηλαδή. Είναι απλά οικονομικά, τα οποία τα γνωρίζουν όλοι. Κύριε Γαβριλίδη, βλέπετε την αναγκαιότητα δημιουργίας κι άλλων έτσι ένα ενιαίο μετόπου αντιμνημονιακών κομμάτων και θα ήθελα να μου σχολιάσετε και την παρουσία εκπροσώπων των Ποντέμους εχθές στην κεντρική ομιλία της κ. Κωνσταντοπούλου. Είναι κάποια εικόνα η οποία μας θυμίζει τις εκλογές του Ιανουαρίου, αλλά μόνο που εκεί στο βήμα ήταν ο κ. Τσίπρας. Και ο ηγέτης των Ποντέμους. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο φαϊνότερο ότι η ριζοσπαστική αριστερά θα πρέπει να παίξει το ρόλο της. Δηλαδή της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και όχι ενός διαχειριστή νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Υπ' αυτή την έννοια η Λαϊκή Ενότητα, όπως και η Ποντέμος, το οποίο είναι ένας κινηματικός πολιτικός φορέας που έχει μέσα έντονα τα στοιχεία της ριζοσπαστικής αριστεράς, θα πρέπει να αρθρώσουν έναν λόγο, ένα εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από αυτά τα μνημόνια και από αυτή την πολιτική. Από αυτές τις πολιτικές δεν μπορούμε να ξεφύγουμε όσο βρισκόμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης της χώρας. Εάν το καταλάβει, θα είναι απόφαση των πολιτών πλέον να φύγουμε από αυτό το πλαίσιο. Είναι, τα πράγματα, τουλάχιστον για μένα, είναι ξεκάθαρα. Κατανοητό. Ένα ερώτημα για να κλείσουμε την κουβέντα μας σιγά-σιγά. Για τις δηλώσεις του Γιώργου Τσούπα, ο κύριος Λαφαζάνης δεν είναι χθεσινός. Δεν είναι ωραίο να το παίζει το κόμμα του και αυτός θύμα γενικότερα, θύματα, να μην το παίζουν θύματα, και να απαντήσουν στην πολιτική κριτική που τους κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Λοιπόν, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με το οποίο υπάρχουν κοινές ιδεολογικές βάσεις, και εγώ μιλάω φυσικά για την μαρξιστική θεωρία, οι οποίες σταματούν όμως εκεί. Από ένα σημείο και πέρα, ενώ εμείς έχουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο κυβερνησιμότητας και εξόδου από τα προβλήματα του κόσμου για την επόμενη μέρα των εκλογών, το ΚΚΕ προτείνει μια μεταφυσικού τύπου λύση ώστε να εξαφανιστεί ο καπιταλισμός. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ από μόνο του. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ο καπιταλισμός από τον πλανήτη και μόλις εξαφανιστεί ο καπιταλισμός να έρθει η λαϊκή κυριαρχία. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Μπορούμε βέβαια να έχουμε σαν μακροπρόθεσμο στόχο, σαν στρατηγικό σχεδιασμό την καταπολέμηση, τον πόλεμο κατά των καπιταλιστικών συστημάτων που αφαιμάζουν τον εργατικό πλούτο, αλλά για το αύριο πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Και η απάντηση για το αύριο το ΚΚΕ δεν έχει. Οπότε δεν δικαιούται να ομιλεί για μας. Εμείς θέλουμε να διατυπώσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα διεξόδου της χώρας από αυτό το πράγμα, από αυτή την κρίση. Μάλιστα. Δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, κύριε Γαβριλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία και βέβαια να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία στον αγώνα σας.